Ειδοποίησε την κυρία σου. Θέλω να της μιλήσω. Ξέρετε, η κυρία Βίλη... Σου είπα να φωνάξει την κυρία σου. Δεν πρόκειται να φύγω αν δεν τη δω. Μάλιστα. Κυρία, ήρθε ο κύριος Καζιάνης και επιμένει να σας δει. Ποιος κύριος Καζιάνης? Ο κύριος Καζιάνης, ο γαμπρός σας. Τόλμησε να πατήσει το πόδι του αυτός εδώ. Και εσύ τον άφησες. Τι μπορούσα να κάνω, πώς να τον εμποδίσω. Επιμένει πως πρέπει να σας δει. Καλά. Θα κατεβώ σε λίγο. Δεν θα πάθει τίποτα περιμένοντάς με 2-3 λεπτά. Μάλιστα. Κύριε Καζιάνη, ειδοποίησα την κυρία Βίλη. Είπε να περιμένετε, θα κατέβει. Κύριε Καζιάνη. Κύριε Καζιάνη! Κύριε Καζιάνη! Χριστέ μου! Κύριε Καζιάνη! Κύριε Καζιάνη! Κύριε Καζιάνη! Μαριάνθη, γρήγορα! Ένα γιατρό, κάτι έπαθε ο κύριος Καζιάνης! Χριστέ μου, τι έπαθε! Κύριε Καζιάνη! Κυρία, μην κατεβείτε. Τι έπαθε, Καλλιόπη, τι ύφος είναι αυτό? Ο κύριος Καζιάνης κάτι έπαθε. Φαίνεται σαν πεθαμένος. Τι είναι αυτά που λες, Καλλιόπη? Επιτέλους, μπορείς να με αφήσεις ήσυχη. Θέλω να μείνω μόνη. Όχι, κυρία Ναταλία, σας παρακαλώ μην πλησιάζετε. Τετραδία,
Παναγή Καζιάννη, θα μείνεις πάντα χαραγμένος στη μνήμη μας. Ο ξαφνικός θάνατός σου εγέμισε θλίψη του συγγενή σου και όλους εμάς, τους φίλους σου. Ο αείμνηστος Παναγής Καζιάννης αγάπησε την Αχαΐα και την εδόξασε. Με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο, η Ινοποίη Αιγίου επί των ημερών του μεγαλούργησε. Η φήμη της ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδος. Έδωσε δουλειά σε εκατοντάδες συμπατριώτες μας. Ευεργέτης αυτού του τόπου, προστάτης των φτωχών και αδυνάτων. Μεγάλος φιλάνθρωπος, δυναμικός και δραστήριος, γεμάτος σφρίγος. Τώρα, άξιοι συνεχιστές του έργου σου, θα σταθούν τα παιδιά σου, τα τέκνα σου. Ας είναι ελαφρό το χώμα της αχαϊκής γης που θα σε σκεπάσει, φίλτατε άνθρωπε, Παναγή Καζιάννη. Θέλω να σε φιλήσω. Τώρα. Πιες το, Θιεζανή. Θα σου κάνει καλό. Σε ευχαριστώ. Είμαι περήφανος για σένα, το ξέρεις. Μαθαίνω για τις επιδόσεις σου στον αθλητισμό και στο πανεπιστήμιο. Πες μου, γιατί έχω την εντύπωση ότι η θεία σου η Μελιό με αποφεύγει? Δικαιολογείται. Τόσο καιρό έχει να συναντηθεί με τον πρώην άντρα της. Πώς είναι η ζωή σου τώρα? Αν εννοείς από τυπικότητες και υποχρεώσεις, είναι κάτι παραπάνω από γεμάτη. Εσύ? Εγώ προσπαθώ ακόμα. Το ξέρεις πως τελικά δεν κλείσαμε ούτε ένα χρόνο παντρεμένοι. Λες να κάναμε ρεκόρ? Δεν ξέρω, αλλά εγώ δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Εσύ πάντα ήσουν πολύ γλυκός άνθρωπος. Κοίταξε, Μελιό. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά αν υπήρχε κάτι τότε μεταξύ μας που σε ενοχλούσε, τώρα μπορεί να διορθωθεί. Γιάννη, δεν αξίζω να μ' αγαπάς τόσο. Και αν σου ζήτησα να χωρίσουμε, ήταν γιατί δεν ήθελα να εκμεταλλεύομαι τα συναισθήματά σου. Τελικά μπορεί να μην είμαι φτιαγμένη για την ευτυχία. Προσπαθείς τουλάχιστον. Για την ώρα προσπαθώ να διασκεδάσω μέχρι τελικής πτώσεως. Γεια μας. Ο καημένος ο Φιλίνης επιμένει να κρατάει τους δεσμούς με την οικογένεια. Εξακολουθεί να ελπίζει. Την αγαπάει ακόμα. Δεν πρόσεξες μέσα στην εκκλησία πως την κοιτούσε? Αν ήταν πραγματική μου κόρη,
Ήξερα πώς να τη συνετίσω. Δυστυχώς, τον πατέρα της τον κάνει ό,τι θέλει. Καλή είναι η Μελιό, αλλά πάντα έκανε του κεφαλιού της. Αυτά τα καπρίτσια της. Εξαλωσύνες, τα λέω εγώ. Η Άσπα είναι χάλια. Χάλια, ναι. Τίποτα δεν είναι άνθρωπος. Ποιος να μου το έλεγε. Προχτές που ήρθε στο σπίτι και φάγαμε, θαυμάζαμε τη ζωντάνια του και το κέφι του. Σήμερα θα τον κυδεύαμε. Δεν το λέω για να σε παρηγορήσω, Άσπα, αλλά σκέψου να τον έβλεπες με κανένα εγκεφαλικό. Ο πατέρας σου πέθανε όρθιος. Λεβέντικα. Ποιος είναι αυτός με τη Βασιλίνα μας? Σε θέλω πολύ. Να σε περιμένω έξω. Σήμερα αποκλείεται. Περκία, μωρέ Μίο. Δεν γίνεται, με φωνάζει η αδερφή μου. Βρήκες την ώρα να κρυφοκουβεντιάσεις με τον Ιταλό σου. Θες να αρχίσουν τα σχόλια. Μα Γιουργάντζα, εκείνος μου μίλησε. Σε παρακαλώ, αρκετά. Κωστή μου, σε λίγο θα φύγουν από εδώ και θα πας να ησυχάσεις κι εσύ. Με ζάλισε τόσος κόσμος, γιαγιά. Κάνε λίγο υπομονή, παιδάκι μου. Κάνε μου μια χάρη. Πήγαινε μέσα να σου δώσει καλλιόπιτα χάπια μου. Μέρα και σημερινή. Δεν ξέρω πόσο ήταν απαραίτητο να γίνει εδώ όλο αυτό το πανηγύρι. Καλύτερα που έγινε έτσι. Δεν δίνομαι αφορμή για σχόλια σε κανέναν. Για σκεφτείτε όμως τι έγινε. Μία και μοναδική φορά πέρασε το κατόφλι αυτής της πόρτας και έπαθε συγκοπή. Μόλις τελειώσουμε με τα τυπικά θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη διεύθυνση του εργοστασίου. Ευτυχώς υπάρχει ο στράτος. Ο Κωστής μου είναι και παραμένει καλλιτέχνης. Μητέρα, όσο και αν δεν μας αρέσει ο πιο κατάλληλος για τη θέση του διευθυντή, φοβάμαι πως είναι ο Ζανής. Αυτός να μην ξαναπατήσει το πόδι του εδώ μέσα. Πάει, τελείωσε. Μητέρα, άλλο τα οικογενειακά μας και άλλο το εργοστάσιο. Στο κάτω-κάτω, γιος του είναι κι αυτός. Είναι ένας Κασγιάνης. Δεν είναι όμως γιος της κόρης μου. Αρκετά μας ταλαιπώρησε ο πατέρας του όσο ζούσε. Όχι τώρα κι αυτός. Σιγότερα, μητέρα, μας ακούνε. Σύνθια, γιατί εσύ, πού είναι ο Κωστής? Κουράστηκε και πήγε να ξαπλώσει, γιαγιά. Έπρεπε να έρθει πρώτα να με χαιρετήσει. Άφησε το παιδί, μητέρα. Πάλι καλά που άντεξε σε τέτοια ταλαιπωρία. Σε ευχαριστώ, παιδί μου. Τι έχει η γιαγιά, την είδα εκνευρισμένη. Τίποτα, Στράτο. Δεν είναι του παρόντος. Η γιαγιά σας είπε ότι πρέπει να ανεβείτε. Άρχισε να φεύγει ο κόσμος. Κουράστηκα τόσες ώρες. Με ζαλίσανε, δεν μπορώ.
Λίγη υπομονή ακόμα, κύριε Κωστή. Δεν πάω πουθενά, παράτα με ήσυχο. Παιδιά μου, τι κουραστική ημέρα ήταν αυτή. Άντε, πάτε στα σπίτια σας να ησυχάσετε κι εσείς λιγάκι. Μητέρα, τι κάζο ήταν αυτό που έκανες στο Ζανί? Δηλαδή, τι ήθελες να κάνω? Να αρχίσω τις αυροφορσίνες και τις φιλοφροσίνες για να τον καθιερώσω ως επίδοξο διάδοχο του Καζιάνη? Αρκετά υποφέρουμε από αυτή την υπόθεση. Και αρκετά υποφέραμε από τον συγχωρεμένο ως χθες. Ο Θεός μας απάλλαξε από αυτό. Να ζήσετε, παιδιά μου, εγώ πηγαίνω. Ορίστε, τι θέλετε? Ο κύριος υπουργός, ο κύριος Φιλίνης. Είμαι ανιψιά του και είχαμε ραντεβού. Μόλις έφυγε. Μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο? Βεβαίως, περάστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ηρέμησε, Τζανί μου. Σε λίγο θα έχουμε κόσμο. Το δικό μας. Άσε με εμένα. Εσύ κάνω ότι καταλαβαίνεις. Θα πάω μια βόλτα.
Όταν πρώτο ήρθα στην Αχαΐα, τούτη τη γη αγάπησα. Μου φάνηκε σαν ωραία γυναίκα έτσι που ξαπλωνόταν. Κι είπα, εγώ αυτή πρέπει να την κατακτήσω. Ήταν η μόνη γυναίκα που δεν την απάτησα. Αλλά κι αυτή μου το ανταπόδωσε. Ζανή, κάποια ώρα πρέπει να περάσει τα δικά σου χέρια. Να γίνεις εσύ εραστής της. Μέχρι τότε έχουμε πολύ δρόμο. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, άνθρωποι είμαστε. Γι' αυτό θέλω να είσαι έτοιμος. Να αρπάξεις τη ζωή στα χέρια σου και να την κατακτήσεις. Ζανή, εσύ θα είσαι ο αντικαταστάτης μου και η συνέχειά μου. Σε παρακαλώ, πατέρα, δεν μ' αρέσουν αυτές οι κουβέντες. Να περπατήσουμε βγήκαμε, όχι να κάνεις τη διαδίκη σου. Τα λόγια δεν κόβουν χρόνια. Γι' αυτό θέλω να είσαι προετοιμασμένος. Οι βίληδες στο σόι θα σε πολεμήσουν όπως πολέμησαν και εμένα. Άμα εγώ λείψω, θα κοιτάξουν να σε φάνε. Δεν θα τραβήξω σε μάκρος τις παλιές εχθρότητες. Θα τις τραβήξουν αυτοί, Ζένη. Τους διευθύνει η γριά. Ποτέ δεν έπαψε να με θεωρεί υπεύθυνο για το θάνατο της κόρης της. Ήταν ένα φυλάστενο πλάσμα που πέθανε πάνω στη γέννα να του Κωστή. Κι εγώ δεν ήμουν Άγιος. Αλλά αυτή, πίστεψέ με, είναι φτηνά ανθρωπάκια. Θα τους αγνοήσω. Δεν φτάνει. Θα τους πολεμήσεις. Όχι άτιμα. Με τη μόρφωσή σου, με τη δύναμή σου, θα τους αναγκάσεις να σε παραδεχθούν. Όπως παραδέχτηκαν και εμένα. Δηλαδή, με περιμένουνε δύσκολες μέρες. Εσύ είσαι γιος του πατέρα σου. Φοβάσαι. Εγώ σε σένα στηρίζω τις ελπίδες μου. Σιγάρα, θα μας σκοτώσεις. Πιάσανε το Μαγουλόπουλο. Μαγουλόπουλο, πού ρε! Αγγιρή! Αγγιρή, Χρήστα! Ρε, πες μας, τι είναι. Πιάσανε το Μαγουλόπουλο, τον έχουν στην ασφάλεια. Το Χάρη, ποιος το... Ειδοποίησε η Βασιλίνα. Την ώρα που ο Μαγουλόπουλος έρβηρε τον υπουργό και τη γυναίκα του, είπε κάτι προσβλητικό για την κυβέρνηση. Η Βασιλίνα δεν ήξερε να μου δώσει λεπτομέρειες. Αλλά τρελάθηκε, είναι καιρός για τέτοια. Και η Βασιλίνα που το έμαθε. Είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσει στο Φιλίνι για τα αιτήματά μας. Η γυναίκα του δεν είναι θεία της Βασιλίνας. Η οποία όταν έφτασε στο εστιατόριο έπεσε πάνω στη σκηνή όπου δύο εσατζίδες βάζανε το Χάρη στο αυτοκίνητο. Ο Χάρης για να την γλιτώσει από τα μπλεξίματα δεν έδειξε πως την ξέρει. Ο υπουργός και οι άλλοι είχαν φύγει. Τώρα τι κάνουμε. Η Βασιλίνα που είναι. Ψάχνει να βρει τη θεία της, τη γυναίκα του Φιλίνι. Μήπως και μπορέσει και τον βγάλει έξω. Ένα τηλεφώνημα αν κάνει στην ασφάλεια. Από μπλεξίματα. Παντός τι να σας πω. Η Βασιλίνα είπε να φυλαγόμαστε όλοι μας. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Κακή αρχή κάναμε. Τι έγινε, τι πάθατε. Χέστα, πιάσαν το Μαγουλόπουλο. Ένα φθινοπόρο την άνοιξε και τρώσανε δυο μενεξές. Την άνοιξε και τρώσανε δυο μενεξές. Κόκκινο χείλη μου, δυο μενεξέ. Έλα, ευτυχώς είσαι εδώ. Πού βρίσκεις εδώ. Τι ώρα είναι. Συγγνώμη που σε ξύπνησα, αλλά φοβόμουν ότι θα έφευγες. Όλη τη νύχτα έσπασα το τηλέφωνο, έλειπες. Όχι. Είχα υπνία και πήρα ένα χάπι. Φαίνεται ότι... Μελιό,
Χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις. Γιατί τι σου συμβαίνει? Να σου φτιάξω ένα καφέ? Όχι, δεν προλαβαίνω. Να πάρω το δικό μου μισό λεπτό. Χθες που τρώγατε με το θείο Γιάννη, τον πρώην θείο Γιάννη τέλος πάντων, κάτι έγινε με ένα φοιτητή, σερβιτόρο, τον Χάρη. Εγώ το ξέρω. Εσύ που το άμαθες. Μα ήταν ανάγκη τώρα ο Βλάκας να... Είναι πολύ φίλος μου. Μένει και αυτός στο Παχνί. Άκου όνομα που βρήκατε να βγάλετε το φοιτητικό ξενώνα. Δεν υπάρχει θέμα. Έκλεισε το θέμα του νεαρού αμέσως. Ωραίο κλείσιμο. Τον έχουν ακόμα στην ασφάλεια. Φοβάμαι ότι θα μπλέξει άσχημα. Σε παρακαλώ, κάνε ένα τηλεφώνημα. Εσύ τυπικά έστω εξακολουθείς να είσαι κυρία Φιλίνη, κυρία Υπουργού. Μπορούν να σε εξυπηρετήσουν. Όχι, νομίζω καλύτερα να τηλεφωνήσει ο ίδιος ο Υπουργός. Τι, είναι εδώ, δεν έχει φύγει? Όχι, πριν φύγει θα μου τηλεφωνήσει οπωσδήποτε, οπότε θα του το πω. Χίλια ευχαριστώ, με λιώσει ένας άγγελος. Δεν μπορείς να τον βρεις εσύ σε κάποιο τηλέφωνο? Μήπως φύγει και δεν σε πάρει? Αποκλείεται. Πριν φύγει η Αθήνα θα μου τηλεφωνήσει οπωσδήποτε. Έλα τώρα, μην ανησυχείς. Δεν παθαίνει τίποτα ο νεαρός να μείνει μέσα μία ώρα περισσότερο. Ναι, αλλά αν δεν μας εξυπηρετήσει ο Φιλίνης. Αφού θα το ζητήσω εγώ. Έννοια σου. Σ' αγαπάει ακόμα, μου φαίνεται. Δυστυχώς. Και δεν το αξίζω που να πάρει. Κρίση αυτοκριτικής. Έχω κι εγώ κάποιες στιγμές ειλικρίνειας, Βασιλίνα. Αλήθεια, τι προσβολή ήταν αυτή που έκανε χθες η γιαγιά στο θείο Ζανή? Θα το έμαθες βέβαια. Ναι, μου το είπε ο πατέρας μου. Και εκείνος ο καημένος δεν είπε κουβέντα. Απλώς τον προσγείωσε για να μην έχει ψευδαισθήσεις για το μέλλον. Έλα τώρα, κι εσύ με τη γιαγιά είσαι, μου φαίνεται. Ο Ζανής είναι τόσο καλός. Βασιλίνα, είσαι πολύ άπειρη, μου φαίνεται, για να ξεχωρίζεις τους καλούς. Υπάρχουν καλοί που στη φέρνουν πισόπλατα. Σε αυτούς ανήκει ο Ζανής Καζιάννης. Κουταμάρες. Εσένα πάντως σε συμπαθεί. Λοιπόν, φεύγω γιατί με περιμένουν. Και μην ξεχάσεις το φοιτητή. Χάρης Μαγουλόπουλος λέγεται. Θα σε ανακηρύξουμε προστάτηδα του φοιτητόκοσμου. Καλημέρα, θεία. Καλώς το λεβέντι μου. Έλα. Όλοι οι συγγενείς περιμένανε να σε δουν χτες. Έτσι που ήμουν εγώ χτες, τίποτα δεν σεβάστηκε η γριά Βίλαινα. Τους τρώει ζήλια, Ζανή μου. Γιατί είσαι ο μόνος που αξίζεις. Εσύ βγήκες από την αδελφή μου. Μπορεί να μην ήταν πλούσια, μα ήταν ένα λουλούδι. Έλαμπε σαν τον ήλιο. Ας ήξερα μόνο γιατί πήγε ο πατέρας μου στο Βιλέικο. Τι είχε συμβεί? Μία και μοναδική φορά πάτησε σε αυτό το καταραμένο σπίτι και... Ζανή, οι Βίλιδες είναι μια σφιγγοφωλιά. Τώρα που έφυγε ο συγχωρεμένος, πρέπει να προσέχεις πολύ περισσότερο. Θιά, τον πατέρα μου δεν θα τον ξαναπεί συγχωρεμένο. Ήτανε και είναι ο Παναγής Καζιάννης. Και αυτά τα πένθυμα θα τα βγάλει σήμερα κιόλας. Όπως ήταν λεβέντης όλη του τη ζωή αυτός, έτσι λεβέντικος ήταν και ο θάνατός του. Αν μπορούσε, θα ερχόταν ο ίδιος να στα πετάξει από εδώ. Καλά. Ό,τι πεις εσύ, γιέ μου. Όσο για τους Βίλιδες, καλό τους είναι να μην μου πάνε κόντρα. Εγώ δεν είχα σκοπό να τους ανοίξω πόλεμο. Αλλά αν τον θέλουν αυτοί, θα τον έχουν. Κακό χρόνο να έχουνε. Να ζήσω να τους δώσω τα πόδια σου, παλικάρι μου. Πάω στο εργοστάσιο. Δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσω. Από τώρα. Δεν θα κρατήσεις καθόλου πένθος. Να κάθομαι να κλαίω, θιά. Για μένα ο πατέρας μου δεν πέθανε. Θα τον κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή εδώ. Εξάλλου, τα πένθη ούτε σε εκείνον ταιριάζουν, ούτε και σε μένα. Ίδιος είσαι. Φτιστός ο πατέρας σου. Έτσι σε θέλω.
Δώσ' τους να καταλάβουν. Το καταστατικό προβλέπει ποιος υπογράφει σε περίπτωση θανάτου του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αλλά αυτό για λίγο διάστημα. Μετά θα πρέπει να εκλεγεί νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Εσείς σαν νομικός που είστε τα ξέρετε καλύτερα. Θα φροντίσω να οριστεί σύντομα η Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα την εκλογή. Δεν είναι δυνατόν να παραμένει ακέφαλη η εταιρεία. Κυρία Σημάκη, δουλεύω πάνω από 20 χρόνια κοντά σας. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δεμένος είμαι με την επιχείρηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έχει πολλές ικανότητες. Όχι διακοσμητικός και για τους τύπους. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Ο Μακαρίτης ο Παναγής Καζιάνης, αν μπορώ να πω τη λέξη, αναντικατάστατος. Δηλαδή τώρα χωρίς αυτόν θα βουλιάξουμε, κύριε Συριανέ? Όχι βέβαια, αλλά αν δεν μελετηθεί πολύ αυτή η αντικατάσταση, φοβάμαι ότι θα αρχίσουμε να βουλιάζουμε. Και να συμφωνήσω εγώ με την άποψή σου για το Ζανί, σε καμιά περίπτωση δεν θα το δεχτεί η μητέρα μου. Ήδη κάναμε μια πρώτη συζήτηση και είναι ανένδοτη. Κυρία Βίλη, μια τόσο έξυπνη γυναίκα και με ανοιχτά μυαλά, με αυτή τη στην άρνηση πηγαίνει κόντρα στα συμφέροντα της εταιρείας. Νομίζω ότι θα πρέπει να τη μεταπίσετε. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εσύ ξέρεις πολύ καλά γιατί επιμένεις αυτή τη στην άρνηση. Γιατί εγώ, κύριε Συριανέ, δεν είμαι γνήσιος εγγονός της. Είμαι ο νόθος γιος του πατέρα μου. Είναι πολύ φτηνή λέξη αυτή, Ζανή. Δεν μ' αρέσει. Εξώγαμος γιος που όμως έχει αναγνωρίσει. Η ουσία παραμένει ίδια. Δεν είμαι γιος της κόρης της. Πληροφορήθηκα ότι ο πατέρας σου έχει αφήσει διαθήκη. Μετά τη δημοσίευσή της, λοιπόν, θα προχωρήσουμε στην εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου. Να μπορούσα, δεν θα πήγαινα. Μου είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η ιστορία της διαθήκης. Το ξέρω. Βάλε και το κασκόλ. Έχει ένα παλιό καιρό έξω. Τα κλείσες όλα? Όλα, εντάξει. Η πόρτα του κήπου? Εντάξει. Πάμε. Γιατί άμα φτάσει η γιαγιά πριν από εμάς, ποιος την ακούει? Τον πενθούμε κιόλας. Αυτά τα κατά συνθήκην ψεύδι. Έτοιμη. Νομίζω ότι θα ήταν υπερβολικό να ντυθώ στα μαύρα. Για πού ετοιμάστηκες, παιδί μου? Δεν θα πάμε για τη διαθήκη του γαμπρού σου? Δεν είναι απαραίτητο να έρθεις, μόνο οι στενοί συγγενείς. Δεν κατάλαβα, Σημάκη. Εγώ δηλαδή δεν ανήκω στην οικογένεια. Γιατί? Επειδή μπήκα κάπως καθυστερημένα ή και για άλλους λόγους? Έλα, Δέσποινα. Δεν θέλω να ακούω τέτοιες ανοησίες από σένα. Για να μην ταλαιπωρηθείς χωρίς λόγος, το είπα. Μα δεν είναι ταλαιπωρία όταν είμαι μαζί σου. Γιατί να πας μόνος? Θα σε συνοδέψω. Όχι, βρε παιδί μου. Μακάρι να μπορούσα να τα αποφύγω κι εγώ. Μη σε νοιάζει. Έχω συνονοηθεί και θα πάμε μαζί με τη Μελιό. Μα έτσι εξηγείται, χρυσέ μου, το ενδιαφέρον σου να μην ταλαιπωρηθώ. Βέβαια. Αφού έχεις κανονίσει να πας με την κόρη σου, εγώ περιτεύω. Δέσποινα, σε παρακαλώ, μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Τι σχέση έχει τώρα το ένα με το άλλο? Και η παρουσία της Μελιός είναι απαραίτητη στο άνοιγμα της διαθήκης του Καζιάνη. Τι συγγένεια είχε μαζί του? Ήταν ανιψιά του, Δέσποινα. Η γυναίκα του Καζιάνη, η Φρόσο, δεν ήταν αδερφή μου? Δεν θα ψάξουμε τώρα το γενεαλογικό σου δέντρο, Σημάκη. Εγώ ένα βλέπω. Πως μπροστά στη Μελιό δεν υπολογίζεις κανέναν. Εκείνο όμως που πραγματικά δεν καταλαβαίνω είναι, αφού είχες την κόρη σου, εμένα τι ήθελες και με παντρεύτηκες? Μα τι σχέση έχει η Μελιό με σένα, Δέσποινα? Η Μελιό είναι η κόρη μου και εσύ είσαι η γυναίκα μου. Δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό? Μα δεν βλέπεις ότι διαρκώς προσπαθεί να με προσβάλλει, να με υποβιβάζει? Δεν το βλέπεις αυτό? Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, μπαμπά μου. Άργησα πολύ. Πόσα ρολόγια κουδουνίζουν για να ξυπνήσεις αυτή την ώρα. Θα πάρεις καφέ. Μπα, ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Θα έρθετε κι εσείς μαζί μας. Όχι. Έχω ραντεβού στο κομματήριο. Να σας πω. Μήπως προτιμάτε να σας φωνάζω μητέρα. Εγώ δηλαδή δεν το προτιμούσα. Θα ήταν αμαρτία μια γυναίκα σαν κι εσάς να έχει κόρη στην ηλικία μου. Έτοιμος εσύ. Πρέπει να φύγουμε, έχουμε αργήσει, το ξέρεις. Μελιό, παιδί μου, καλύτερα να πας μόνη σου. Εγώ περιμένω το θείο στον Ανδρέα. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Σε περιμένω. Ηρέμησες τώρα. Δεν θέλεις να σ' αγαπάω. Αφού μόνο εσένα έχω. Κι εγώ, μάτια μου. Ο Ανδρέας. Καλώς ήρθες. Έτοιμος, Ασημάκη. Ναι. Γεια σου, Δεσποινά. Μισό λεπτό το παλτό μου να πάρω και φεύγουμε. Δεν θα μας κάνεις κανένα καφεδάκι. Μόνο που θα το πιείτε μόνοι σας, γιατί εμείς πρέπει να φύγουμε. Θα πας και εσύ μαζί τους. Όχι, εγώ έχω ραντεβού στο κομματήριο. Καταλάβες, ακόμα και με τα θάνατο θα μας βασανίζει ο γαμπρός μας. Λες να σας έχει θυμηθεί στη διαθήκη του. Εμάς, ωραίο αστείο. Λοιπόν, Ανδρέα, πάμε γιατί φτάσει πρώτη η μητέρα. Τι θα έρθει η μητέρα. Ήθελε να έρθει. Θα φέρει μάλιστα και τον Κωστή μαζί της. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Στο καλό. Καλό φάγω την κληρονομιά. Εγώ υπογράφων Παναγής Καζιάνης, έχων σώαστας φρένας και με τη θέλησή μου, συντάσσω σήμερον την διαθήκην αυτήν, η οποία αναιρεί πάσαν προηγουμένην και σύμφωνα με την οποία επιθυμώ να διατεθεί η προσωπική περιουσία μου μετά τον θάνατό μου. Η περιουσία την οποία εγκαταλείπω αποκτήθηκε με μεγάλον αγώνα και πολλή δουλειά, πράγμα που αποδεικνύει πως ό,τι βάλει ο άνθρωπος στόχο του, το πετυχαίνει. Ορίζω, πρώτον, να διατίθεται κάθε χρόνο στο Καζιάνιο Ίδρυμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού Απόρων Κορασίδων το ποσό που απαιτείται για την καλή λειτουργία του. Δεύτερον, να διατίθεται κάθε χρόνο ποσό επαρκές για να σπουδάζουν τρεις από τους αριστούχους μαθητάς της ιδιαίτερης πατρίδας μου, Καρβασαρά Ακαρνανίας. Τρίτον, στον θυρωρό της Συνοποιίας Αιγίου, Μιχάλη Κανέλο, αφήνω ποσό 100.000 για την πρίκα της κόρης του Ασημίνας. Τέταρτον, στην εκκλησία της Ακράτας αφήνω 100.000 δραχμές, μήπως και συγχωρεθούν οι αμαρτίες που μερικοί λένε ότι έχω. Πέμπτον, στην Αναστασό Καρύμπα, όσο ζει, αφήνω τη χρήση του σπιτιού της Ακράτας, το οποίο μετά το θάνατό της θα περιέλθει στον ιό μου Ζανή, ο οποίος θα αναλάβει και όλες τις φροντίδες της θείας του. Έκτον, εις την ανιψιά μου Μελιό Βίλη, αφήνω διαμέρισμα ρετυρέ 160 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα, στην οδό Αναγνωστοπούλου 102 στο Κολωνάκι. Έβδομον, εις το γαμπρό μου Φωκίων Ανέζη, σύζυγον της θυγατέρας μου Άσπας, την οποία καλώς έχω πρικήσει, αφήνω το ποσό των 800.000 δραχμών για να εξυγχρονιστεί το εργαστήριο των ιατρικών πειραμάτων του, μήπως όσο ζει ανακαλύψει το φάρμακο που θα νικήσει τον θάνατο. Όγδον, εις την πεθερά μου Ναταλία Βίλη, επιστρέφω την πρίκαν που μου έδωσε όταν παντρεύτηκα την κόρη της Εφροσύνη, ολόκληρη, η οποία αναφέρεται λεπτομερώς εις το πρικοσύμφωνο που συντάχθηκε πρώτου γάμου μου, για να πάψει πια
να με καταργέται ακόμα και μετά το θάνατό μου. Τέλος, εις τους τρεις γιους μου Στράτο, Ζανή και Κωστή, αφήνω όλη την υπόλοιπη περιουσία μου, καθώς και τις μετοχές μου από την Ηνοπία Αιγίου, με την εντολή να διενεμηθούν εις τους τρεις τους, ισομερός και ισοπόσος, χωρίς ουδεμίαν διάκριση. Άλλο δεν έχω να προσθέσω. Όσοι με συμπάθησαν, τους ευχαριστώ. Και όσοι με εμίσησαν, κακό δικό τους. Ο διαθέτων Παναγής Καζιάνης. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η διαθήκη του αποβιώσατος. Καλή σας μέρα. Θα πρέπει να σε εκτιμούσε ιδιαίτερα ο πατέρας μου. Συγχαρητήρια. Ελπίζω να μην σε ενόχλησε. Γιατί? Σωστά. Άλλωστε κι εσύ ανήκεις στους ευνοημένους. Εγώ είμαι γιος του Μελιό. Η διαθήκη αυτή είναι απαράδεκτη. Προσβάλλει την οικογένειά μας. Γιατί, μητέρα, εδώ σου επέστρεψε την πρίκα της Πρόσος. Ακριβώς. Προσβάλλει τη μνήμη της Πρόσος. Ακόμα μια φορά και μέσα από τον τάφο του. Δεν καταλαβαίνω. Πώς μπορεί να μοιράζει μια περιουσία που αποκτήθηκε με βάση την πρίκα της Πρόσος και να τη μοιράζει μάλιστα σε μετοχές της δικής μας επιχειρήσεως, του δικού μας εργοστασίου. Ο Καζιάνης με τη Πρόσο είχαν δυο γιους. Το Στράτο και τον Κωστή. Ασημάκη, παιδί μου, είσαι δικηγόρος. Δεν ξέρω. Κάτι θα βρεις. Αυτή η διαθήκη πρέπει να πέσει. Μητέρα, αν αυτή είναι η θέληση του θανόντος διαθέτου... Α, κατάλαβα. Θα ορίσω άλλο δικηγόρο. Ασημάκη, κατανοώ. Ανησυχείς μήπως χάσει την κληρονομιά η κόρη σου. Σε μένα μιλάς έτσι, μητέρα. Ναι, σε σένα. Τέλος πάντων, αρκετά. Έχω εξοργιστεί σήμερα εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να λύσουμε τα οικογενειακά μας εδώ μέσα. Και εσύ, Μελιό, οφείλεις να μας δώσεις κάποιες εξηγήσεις. Εγώ δεν είχα ιδέα, γιαγιά. Σιωπή. Αυτός δεν έκανε τίποτα τυχαία. Λοιπόν, εγώ και η Άσπα λέμε να φύγουμε. Να σας χαιρετήσουμε. Γεια σας. Γεια σας. Στην κοφολιά των Βίλιδων κάτι σχεδιάζει. Κοίτα τη γριά, αρχιστράτηγος. Οπωσδήποτε, εγώ δεν πρόκειται σε καμιά περίπτωση να δεχθώ αυτή την υπόθεση. Και βάσει του νόμου η διαθήκη πρέπει να πέσει. Με συγχωρείτε, κυρία Βίλη. Καταλαβαίνω ότι σας ενόχλησε. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να αποποιηθώ αυτά που μου αφήνει ο πατέρας μου. Θα κρατήσω μόνο όσα ορίζει ο νόμος. Ελπίζω αυτό να σας ικανοποιεί. Νεαρέ μου, μην είσαι τόσο γενναιόδωρος. Σε ξένη περιουσία.